Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, κυρία Τζαμπάζη. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Προετοιμαζόμαστε. Προετοιμάζεστε. Ναι. Να συγκεντρώσετε όσο περισσότερο κόσμο μπορείτε, φαντάζομαι, γιατί τις εκκλήσεις των υπεύθυνων εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα και από εμάς. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Προχθές το Παπα-Νικολάου δήλωσε ότι ξεκινάει με 4 μόνο μονάδες. Το νοσοκομείο της Κατερίνης το ίδιο ζήτησε χείρα βοηθείας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πριν από λίγο μου στείλαν στο Viber από την ΧΑΜ ότι ήδη έχουμε μαζευτεί 98 αιμοδότες. Και ότι φυσικά δεν μπορούν όλοι αυτοί σε μια μέρα να εξυπηρετηθούν και από ό,τι φαίνεται θα μπορέσει να ξανακάνει και αιμοδοσία το επόμενο Σάββατο. Και τώρα μόλις το έμαθα αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πραγματικά. Πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Σοβαρό, πολύ σημαντικό, γιατί οι ανάγκες της Μεσογειακής δεν τελειώνουν, δεν σταματάνε ποτέ. Τα άτομα της Μεσογειακής θέλουν κάθε μήνα από δύο φορές, από δύο φιάλες αίματος στις 15 μέρες, δηλαδή 4 μονάδες αίματος το μήνα χρειάζονται. Μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή τη δύσκολη περίσταση είναι τραγικές οι καταστάσεις και αυτό το πράγμα είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα. Σαφώς, γιατί τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν, βέβαια υπάρχει κάθε ασφάλεια στον αιμοδότη όταν πάει να δώσει αίμα. Είδαμε και πολλές αιμοδοσίες να γίνονται στο προηγούμενο lockdown προκειμένου να δοθεί το αίμα σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα, συγγνώμη, είτε στα έκτακτα. Απλώς τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς πολύ περισσότερος κόσμος νοσεί στη Θεσσαλονίκη, οπότε ανάμεσα σε ανθρώπους που δίνουν αίμα υπάρχουν και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή νοσούν, οπότε μειώνεται ο αριθμός. Αυτό δεν ξέρουμε και σε ποιο σημείο θα φτάσουμε σε λίγο καιρό. Η πηγή ζωής, για την οποία γίνεται για δεύτερη χρονιά αυτή η αιμοδοσία, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΧΑΜ και τα 16 σωματεία εργάζονται με μεγάλη σύμπνοια, δηλαδή είναι κάτι πρωτοφανές και μακάρι η ΧΑΜ αυτό το πράγμα να το συνεχίσει, που οπωσδήποτε θα το συνεχίσει. Η κυρία Βροχίδου και η κυρία Τζόνι είναι δύο πολύ δραστήριες κυρίες πάνω σε αυτό το θέμα. Η πηγή ζωής πάνω είναι ένας σύλλογος που θα σας πω για τους αιμοδότες, που ακριβώς έχει περί 3.500 εγγεγραμμένους αιμοδότες, τους οποίους καλεί τηλεφωνικά και αιμοδοτούν συγκεκριμένα για τα άτομα της Μεσογειακής Ανεμίας με τα ίδια στοιχεία αίματος. Και ξέρουμε από τα τηλεφωνήματα που γίνονται ακριβώς πόσο δύσκολο είναι τη σημερινή εποχή να βρεθεί αιμοδότης. Για ποιο λόγο, τι σας λένε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από τα μέλη του συλλόγου που νοσούν? Άλλοι αρρωσταίνουν, ναι ακριβώς, άλλοι νοσούν, άλλοι φοβούνται και τώρα αυτοί, που βέβαια ο φόβος δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί στα νοσοκομεία αυτές οι αιμοδοσίες είναι σχετικά ξεχωριστά. Ξεχωριστά, βέβαια. Ξεχωριστά, κρατούν όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος. Αλλά όταν μια αιμοδοσία γίνει εκτός νοσοκομείου, έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί ο κόσμος πάει πολύ πιο εύκολα. Ναι, ναι, σαφώς. Ναι. Αν κάποιος τώρα θέλει να έρθει το Σάββατο, πρώτα απ' όλα τι SMS θα στείλουμε? Έχει βγάλει δικό, το νούμερο 1, έχει βάλει ΣΥΝ και αιμοδοσία μέσα. Α, μάλιστα, είδατε. Επειδή δεν πήγα για αιμοδοσία, δεν το ήξερα. Όχι, τώρα βγήκε και το 1, μπορείτε να το λέτε αυτό το πράγμα. Ωραία. Μπορεί με το 1 να πάει για αιμοδοσία μέσα. Να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η αιμοδοσία γίνεται με ραντεβού. Βέβαια, θα γίνει με σχολαστικά ραντεβού. Πού πρέπει να πάρει ο κόσμος? Θα πάρει στη ΧΑΜ, δεν έχω το τηλέφωνο μπροστά μου. Δεν πειράζει, αλλά το ΧΑΜ το βρίσκει εύκολα. Ναι, ναι, ακριβώς. Τον αριθμό και θα συνεννοηθούν και κλείνονται 4 ραντεβού κάθε μισή ώρα. Μάλιστα. Κάθε μισή ώρα θα μπαίνουν τα 4 άτομα, και όπου είναι και 4 οι πολυθρόνες, τα κρεβάτια ας πούμε. Και με όλα τα πρωτόκολλα θα δώσουν το αίμα τους, θα δώσουν το. Οπότε όσο, τους, όσο αίμα συγκεντρωθεί θα πάει στο πηγή ζωής για τα μέλη σας? Αυτό πηγαίνει στο νοσοκομείο, πάει στο νοσοκομείο και από εκεί και πέρα το νοσοκομείο ξέρει που θα το διοχετεύσει και βέβαια εφόσον γίνεται για την πηγή ζωής θα μας δώσει τα ονόματα, τα στοιχεία και εμείς θα τους ειδοποιούμε
όταν υπάρχει άτομο που συνδυάζεται με το δικό του το αίμα, mm-hmm. να αιμοδοτεί για την εσωγειακή αναιμία. Βέβαια, αυτό δεν είναι υποχρεωμένο ο καθένα να το κάνει. Άμα θέλει, δεν το δέχεται. Ναι. Αλλά άμα θέλει, αυτοί φυσικά οι περισσότεροι το δέχονται και έχουν και κάτι κάποιον που στους 4, 5, 6 μήνες όποτε θέλει ο καθένας τους ειδοποιεί. Μάλιστα. Τι ώρα θες να δώσετε αίμα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Γιατί πολλοί μας λένε αυτή η φωνή που μας ενημερώνει. Θα γίνει και ενημέρωση για δωρεά μυελού των οστών. Από ό,τι έμαθα θα γίνει και, ξέρω, βλέπω αυτό την ανακοίνωση. Ότι, ναι, την ανακοίνωση ότι θα γίνει και... Επίσης πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά βέβαια θα συμβούν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον από όσο μαθαίνω, γιατί θα υπάρχει και μια έκθεση ζωγραφικής. Έξω, ναι, στο φουαγέ. Έχει και, ναι, στο φουαγέ, έχει και μια ωραία, πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής. Όλα θα είναι... Ό,τι κάνει η Χάνστε, τι κάνουν οι δύο αυτές κυρίες, είναι εξαιρετικά προσεγμένο, mm-hmm. τυπικό, με όλους τους κανόνες και όλους τους νόμους της, που απαιτεί. Είναι πάντως πολύ σημαντική η προσφορά των αιμοδοτών, καθώς είναι και κάτι που δεν μπορείς να το βρεις πουθενά. Το αίμα. Έτσι ακριβώς και να σας πω έτσι. Ότι ο καλύτερος αιμοδότης είναι ο εθελοντής αιμοδότης, αυτός που πηγαίνει και δίνει μόνος του αίμα και συμπληρώνει και σωστά το ερωτηματολόγιο. Mm-hmm. Γιατί πολύ πιθανώς να αποκρύψουν κάτι. Στο ΑΧΕΠΑ υπάρχει ένα, τελειώνοντας η αιμοδοσία, υπάρχει ένα καλάθι που λέει αν δεν είσαι σίγουρος για αυτά που έχεις πει, mm-hmm. ρίξε τη φιάλη. Και ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη ρίχνουν. Τι εννοείτε? Δηλαδή έχουν κάνει κάτι που δεν θέλουν να το πούν στο γιατρό, δεν δίνουν, ναι, το σωστό ιστορικό, το κρύβουν μέσα τους, αλλά όταν έρθει η ώρα να φύγουν πετάνε τη φιάλη. Με το αίμα. Ναι. Εφόσον δεν είναι, έχουν κρύψει σοβαρά, ναι, στοιχεία, αν ήρθαν επαφή και με ποιον ήρθαν επαφή. Για τώρα λέτε, για τώρα. Όχι για... Γενικά. Είναι αυτό το, ναι, πράγμα. Στο ΧΕΠΑ είναι κάτι που το κάνουν και είναι πάρα πάρα πολύ σωστό. Ναι, ναι, βέβαια. Ο εθελοντής, ναι, πηγαίνει, ναι, με αγάπη, πηγαίνει με αγάπη, όρεξη, με συμπάθεια για να κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που παίρνει, mm-hmm. τακτικά αίμα. Να έχει τέτοιου είδους αιμοδότες. Μάλιστα. Και αυτοί που θα πάνε μεθαύριο το Σάββατο. Το Σάββατο δεν είναι γιατί θα πάρει κάποιο συγγενής του αίμα και άμα πρέπει να πούνε και κάτι ψέμα για να, ναι, δώσουν το αίμα, να κρύψουν κάτι. Ναι. Είναι άνθρωποι που πάνε με όλη τους την καλή διάθεση. Για τον συνάνθρωπο. Με όλη τους την αγάπη. Κυρία Γραμματικοπούλου, από τα μέλη σας που έχετε τους εθελοντές αιμοδότες, το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, πόσο, όσον αφορά, τι ποσοστό αποχής έχουμε, μείωσης προσέλευσης? Μείωση προσέλευση τα τελευταία, τον τελευταίο. Λόγω COVID. Χρόνο, λόγω COVID. Λόγω COVID οπωσδήποτε υπάρχει έλλειψη. Το ποσοστό δεν μπορώ να το ξέρω, mm-hmm. αλλά πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε έλλειψη αίματος εδώ και αρκετό καιρό. Γιατί πολλοί νέοι φύγαν στο εξωτερικό. Σωστό. Mm-hmm. Πολλοί νέοι έμειναν πίσω και έχουν προβλήματα δουλειάς, βιοποριστικά και τέτοια. Mm-hmm. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στον αιμοδότη. Ναι, για να, βέβαια, πάει ή όχι. Έχουμε ελλείψεις. Είναι και αυτές οι ελλείψεις που γίνονται, ο ιός του Δυτικού Νείλου που επηρεάζουν, ναι, τις αιμοδοσίες και όλα αυτά. Όλα αυτά. Τα έχουμε όλα, κυρία Γραμματικοπούλου. Τι θα γίνει, ναι, πότε θα επανέλθουμε σε μια. Όμως εμείς δεν το βάζουμε κάτω και οι αιμοδότες μας δεν το βάζουν κάτω. Τους βραβεύουμε κάθε 4 χρόνια και όταν έρχονται με μεγάλη αγάπη. Κλείνοντας, θα θέλαμε να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος, αν θέλει, να έρθει στην Πηγή Ζωής. Μπορεί να τηλεφωνήσει στο 228.000 ή 284.000 ή όταν θα πάει να δώσει αίμα, μπορεί, mm-hmm. να υπάρχει ένα, ειδικά στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχει ένα ειδικό, και θα υπάρχει αυτό το Σαββάτο που θα έρθουν, mm-hmm. ένα ειδικό μέρος εκεί μέσα στο ιστορικό που λέει ότι αν θέλεις να σε ειδοποιεί η Πηγή Ζωής να αιμοδοτήσεις για τα άτομα με μεσογειακή αναιμία. Μάλιστα. Και βάζει ένα χ
και μας έρχεται το όνομα. Εμάς τον καταχωρούμε, γιατί έχουμε καταχωρημένους από μια μεριά τους αιμοδόρες ανάλογα με την ομάδα ένα τόσο και την άλλη μεριά τους πάσχοντες. Mm-hmm. Και αναλόγως όταν πρόκειται να μεταγγιστεί κάποιος πάσχων, να τρέχουμε στην ομάδα αυτή στον υπολογιστή και βρίσκουμε ποιοι αιμοδότες του ταιριάζουν. Μάλιστα. Δεν ταιριάζουν όλοι οι αιμοδότες. Mm-hmm. Ακόμα και της ίδιας ομάδας δεν ταιριάζουν όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, και ακολουθούν τηλεφωνήματα και συμφωνούν το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, όποτε μπορεί να πάει να δώσει αίμα. Στο Ιπποκράτειο μου είπαν ότι όλο το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο πηγή ζωής, γιατί τότε μπορεί ο κόσμος να πάει πιο πολύ. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ, πολύ. Κυρία Γραμματικοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία αυτό το Σάββατο. Μακάρι να επαναληφθεί και το άλλο που φαίνεται από τη μεγάλη προσέλευση μακάρι. Ότι θα επαναληφθεί. Μακάρι. Να είστε καλά και εσείς καλή δύναμη σε όλους, σε όλους μας. Και εσάς πολύ, γιατί τα μέσα αυτά, τα ΜΜΕ έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και πάρα πολύ μεγάλη αξία έχουν αυτά που λένε. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια.